Έρχομαι στο Λαύρο Κωνσταντάρα. Ξέρετε, το Λαύρο Κωνσταντάρα τον ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανείς που να χρειάζεται να του τον συστήσουμε. Μία απορία είχα όταν είδα τους τέσσερις καλλιτέχνες με τους οποίους ο κύριος Λιάρος αποφάσισε να περιγράψει τη συνάντησή του. Σκέφτηκα καλά εμένα γιατί επέλεξε να μου πει να παρουσιάσω τον Κωνσταντάρα. Ξέρετε, εδώ που τα λέμε τώρα, δεν είναι απλό να παρουσιάσεις κάποιον ο οποίος έχει παίξει το Μαυρογιαλούρο και ο οποίος είναι... Λέγεται δε από τους επικριτές του πολιτικού συστήματος στο διάστημα της κρίσης, δεν θα το θυμάται αυτό ο κύριος Λιάρος, ότι είναι ο μόνος πολιτικός που ποτέ παραιτήθηκε. Βέβαια όμως, όταν έκανε την παρουσίασή του και είπε πόσο ειλικρινής είναι ο κύριος Μπουκόρος, κατάλαβα γιατί από τους δύο πολιτικούς επέλεξε εμένα για τον Κωνσταντάρα. Ήταν δε μια πολύ περίεργη συγκυρία χθες το βράδυ. Ήταν φοβερό ότι στην τηλεόραση παίχτηκε ως τρίγλος που έγινε αρνάκι. Γιατί το οποίο ήταν μια απίστευτη σύμπτωση πώς η ζωή φέρνει τα πράγματα και μάλιστα εκείνη η φοβερή ατάκα που οι τρεις γη, ο κύριος Λιάρος είναι ο αρχαιότερος των τριών νεοτέρων γιών, ο φοιτητής της νομικής, ο φοιτητής, που του λέει, του ζητάει ένα ποτήρι νερό ο πατέρας, κάνουν γύρω-γύρω, κάτι δεν θέλει να πάει το νερό, που του λέει το φοβερό, άντε ρε πατέρα να πιεις μόνος σου και άμα έρθεις φέρε μου και εμένα ένα ποτήρι και αρχίζουν οι σφαλιάρες, όπου περιγράφει πώς αντιμετωπίζει τις σφαλιάρες, πώς έχει τη μεγάλη δυνατότητα να μην τις τρώει.